Με πρωινή προπόνηση στο γήπεδο Γιώργος Μητσιμπόνας ολοκλήρωσε η ΑΕΛ την προετοιμασία της για τον αυριανό νοκάουτ αγώνα στην Κοζάνη με την τοπική ομάδα, ο οποίος διεξάγεται για την προημιτελική φάση του κυπέλου της ΓΑΜΑ Εθνικής και ξεκινάει στις 5:30 το απόγευμα. Ο τεχνικός των Βυσσινή Γιώργος Τράτζαλης έχει τελικά στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, αφού επέστρεψαν Κυριακίδης και Σαββίδης, ένας εκ των οποίων θα ξεκινήσει και στο αρχικό σχήμα. Οι 20 συνολικά παίκτες που ταξίδεψαν στη μακεδονική πόλη είναι Σικαλιάς Καρακούτσης, Νεμπεγλέρας, Καρανίκα Σαραμπατζής, Σάκα Στεφανίδης, Ρούσης Μίτσης, Γκούρτσας Βοσκόβουλος, Πλιάγκας Μπλέντι Σαββίδης, Τζουμάκης Κόιτς, Παπαϊωάννου Πατινιώτης, Αχτζίδης και Κυριακίδης. Στο μεταξύ, άρχισαν και οι πρώτες ανακατατάξεις στα ρόστερ των ομάδων της Football League, με τον Τύρνεβο να ανακοινώνει τη λύση συμβολέου του Αντωνόπουλου, αλλά και την απόκτηση του 27χρονου αμυντικού Δημήτρη Καραμανλή από την Παναχαϊκή, ενώ γνωστότερος είναι από τη θητεία του στη Super League με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.